εκκλησιά την τρισυπόστατη. Ήταν το χρυσό και τ' αργύρο, τ' ακτινό δεμένο δίσκο ποτήρο. Ήταν μια φορά και έναν καιρό, μια φορά και έναν καιρό. Αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθεατές, καλησπέρα σας. Κοντά μας έχουμε την ευτυχία και απόψε να έχουμε εδώ πέρα τον αξιολογιότατο αγιορείτη μοναχό πατέρα Μάξιμου, ο οποίος είναι, όπως έχουμε προαναγγείλει, Πλιστάκης, πρόεδρος του Ορθόδοξου Ιεραποστολικού και Φιλανθρωπικού Συλλόγου Νέων Κοσμάς Ιωτελός της Απόστολος. Καλησπέρα σας, αξιολογιότατε πατέρα Μάξιμε. Καλησπέρα, κύριε Καγκαράκη. Ευχαριστώ ιδιαίτερα για την τιμή που μου κάνετε σήμερα να προσκαλέσετε στην κοπή της πίτας, όπως είχαμε προαναγγείλει στο προηγούμενο τηλεοπτικό μας εδώ πέρα παρουσίασμα. Και αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθεατές, για όσους μας παρακολουθήσατε από κοντά, εύχομαι και εγώ και οφείλω να ομολογήσω ότι ήταν μια λαμπρή εκδήλωση, μια πάρα πολύ επιτυχημένη εκδήλωση. Ευχαριστούμε θερμά όσους παρευρέθηκαν και ιδιαίτερα εδώ πέρα τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος πραγματικά ελάπαινε δίδες παρουσίας στην σημερινή εκδήλωση της Κοπής της Πίτας, καθώς επίσης και άλλους επώνυμους αρχηγούς κομμάτων, αρχές, δημοτικές, κλήρους, λαϊκούς, επισήμους και ανεπισήμους, μέλη και μη μέλη, απλό λαό, ο οποίος είχε την αγάπη και την καλοσύνη να έρθει εκεί στην Κοπή της Πίτας. Πατέρα Μάξιμε, πραγματικά με καταπλήξατε, με εντυπωσιάσατε. Δεν περίμενα, οφείλω να ομολογήσω, να δω μια τέτοια ζεστή ατμόσφαιρα σήμερα, που πραγματικά, επειδή ξέρω τις αδίξωες συνθήκες που επικρατούν στο σύλλογό σας, διότι οικονομικά, από ό,τι ξέρω, ο σύλλογος είναι ανίσχυρος, υλικά ανύπαρκτος, και όμως δώσατε τόσα πολλά στους παρευρισκομένους, και δεν εννοώ ότι δώσατε τόσα πολλά από απόψη ύλης, γιατί δεν μετράει το δώσιμο με ένα κέρασμα απλό, αλλά είχατε να προσφέρετε πάρα πολλά πράγματα. Πρωτοτυπήσατε πραγματικά, διότι παρουσίασαν πολύ όμορφες φωνές, ωραία τραγούδια, χριστιανικά, με τόσο ζήλο, με τόση ζεστασιά, με τέτοια δίψα, που πραγματικά μας άφησαν κατάπληκτους όλους. Και εκτός τούτου, ο κόσμος θαύμασε την όμορφη την βιβλιοθήκη εκεί πέρα που είχατε, τα ωραία, τις ωραίες εκδηλώσεις που προσεχώς στο μέλλον έχετε προγραμματίσει, την ωραία ομιλία σας σχετικά με τις δραστηριότητες και πάλι του συλλόγου σας, που πολλοί κόσμος για πρώτη φορά, όπως έμαθα, ήρθε σήμερα στο σύλλογο. Και από ό,τι και εγώ είχα την ευχαίρεια εκεί πέρα να ακούσω από σχόλια του διαδρόμου, πραγματικά κατεπλάγησαν όλοι, διότι βρέθηκαν σε μια ατμόσφαιρα απλή αλλά με πληρότητα. Μια ατμόσφαιρα που κατέπληξε τους πάντες και τα πάντα. Ευχαριστούμε θερμά και εύχομαι ο Θεός να σας δυναμώνει στο δύσκολο αγώνα που έχετε αναλάβει. Πραγματικά να διαφωτίσετε τον κόσμο με τις γνώσεις που διαθέτε γύρω από τα θέματα θρησκευτικής απόφασης, κοινωνικής και πολιτιστικής. Και πάντα θα ήθελα ο σύλλογός σας να προοδεύει και να έχει έντονη παρουσία όπως και σήμερα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες τηλεθεατές, θα συνεχίσουμε την συζήτηση που είχαμε αφήσει στην προηγούμενη τηλεπαρουσίαση και ήταν με θέμα τα σημεία των καιρών, γιατί πραγματικά είναι ένα θέμα με πολύ μεγάλη ευρύτητα και δεν προλάβαμε να το εξαντλήσουμε. Και θα ήθελα να σας πω, μια και μου δίνετε ευκαιρία, ότι όσοι έχετε την καλοσύνη να διατυπώσετε ερωτήματα εδώ στον πατέρα Μάξιμο, να έχουν μια πληρότητα, ακρίβεια και σαφήνεια και κατά κάποιο τρόπο να είναι συνοπτικά και περιεκτικού περιεχομένου, για να μπορέσει να απαντήσει σε όλα αυτά και να μην μείνουν πολλά από αυτά τα ερωτήματα αναπάντητα. Και βέβαια πολλοί από εσάς ευχαριστούν. Πατέρα Μάξιμε, πριν εισέλθετε στην συνέχεια του θέματος το οποίο θα πρέπει σήμερα να εξαντλήσετε, βρισκόμαστε στην αρχή του Τριωδίου. Ναι. Όπως ξέρετε, ο πολλής κόσμος το Τριώδιο το συνδέει με ξεφάντωμα. Με γέλια, με χαρές, με θρησκεδάσεις, με κρεπάλι, με μέθη, με ψυχαγωγία. Γι' αυτό πιστεύω ότι είναι πολύ ωφέλιμο και
και για μας και για όλους όσους μας ακούν εδώ πέρα, να διαφωτίσετε τον κόσμο, να πείτε λίγα λόγια, τι είναι τριώδιο, ποια είναι αυτή η ατμόσφαιρα του τριώδιου, πώς πρέπει, ποια στάση πρέπει να έχει ο κόσμος κατά την περίοδο του τριώδιου και τελικά τι είναι αυτό το τριώδιο και τι προετοιμάζει τον άνθρωπο ως προς το Άγιο Πάσχο που μας έρχεται. Πολύ ευχαρίστω, κύριε Καγκαράκη. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τα πολύ ωραία και καλά λόγια τα οποία είπατε για το σύλλογό μας και για την ταπεινότητά μου. Να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου, ολόψυχα, ολόθερμα, όλους εκείνους οι οποίοι μας τίμησαν σήμερα την παρουσία τους στην λαμπρή αυτή εκδήλωση που είχαμε, που είχε ο σύλλογός μας, ο Ορθόδοξο Αποστολικός και Φιλανθρωπικός Σύλλογος Νέων, Κοσμάς, ο Τελός, ο Ιης Απόστολος. Να ευχαριστήσω λοιπόν θερμά εκ βάθους ψυχής όλους εκείνους οι οποίοι μας τίμησαν την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας, στην κοπή της πίτας μας, και επωνύμους και ανωνύμους ορισμένων κομμάτων, μικρών φυσικά κομμάτων, όχι μεγάλων, τις δημοτικές αρχές, τον πρόεδρο εδώ της Ένωσης Κεντρών, τον κύριο Βασίλη Λεβέντη, ιδιαιτέρως για άλλη μια φορά για τις προσφορές τις οποίες κάνει στο σύλλογό μας και να μας παρέχει εβδομαδιαίως μια ολόκληρη εκπομπή 2 ώρων κάθε Κυριακή, και να ευχηθώ όλοι εσείς οι οποίοι στηρίξατε με κάποιο τρόπο και ηθικός και υλικός το σύλλογό μας και μας τιμήσετε με την παρουσία σας, ο Θεός να σας έχει πάντα καλά, να σας δυναμώνει, να σας στερεώνει και να σας καθοδηγεί στην αλήθεια και στον δρόμο και στον εύδιο λιμένα. Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Καγκαράκη, σήμερα συνεχίζουμε την δεύτερη ομιλία μας για τα σημεία των καιρών. Πριν όμως, επειδή μου υποβάλλετε μία ερώτηση για το τριώδιο, να πω δύο λόγια στους αγαπητούς και αξιοτίμους τηλεθεατάς μας. Νομίζω ότι ήταν πολύ εύστοχη η ερώτηση δική σας, διότι νομίζω ότι πρέπει να πούμε δύο έτσι λόγια, τα οποία είναι πολύ σημαντικά, στο να κατανοήσουν οι αγαπητοί τηλεθεατές, όσοι μας παρακολουθούν και όσοι δεν γνωρίζουν φυσικά, το τι εστί το τριώδιο, τι είναι το τριώδιο. Το τριώδιο είναι μία περίοδος της Εκκλησίας μας, η οποία αρχίζει, είναι η αρχή μάλλον της περίοδου εκείνης, της κινητής εορτής. Η Εκκλησία μας, στην Εκκλησία μας μάλλον υπάρχουν δύο κατηγορίες εορτών. Υπάρχουν οι κινητές εορτές και υπάρχουν και οι ακίνητες εορτές. Ακίνητες εορτές είναι όλες αυτές οι οποίες γνωρίζουμε, οι σταθερές εορτές των Αγίων, όπως είναι παραδείγματος χάρη του Αγίου Νικολάου 6 Δεκεμβρίου, του Αγίου Σπυρίδωνος 12 Δεκεμβρίου, της Αγίας Εκατερίνης 25 Νοεμβρίου κτλ. Αυτές είναι οι σταθερές εορτές, οι ακίνητες εορτές. Υπάρχει λοιπόν μέσα στον κύκλο του εορτολογίου και κυριακοδρομίου, υπάρχουν κάποιες εορτές οι οποίες λέγονται κινητές. Αυτές οι εορτές έχουν απόλυτη σχέση, άμεση σχέση με το Πάσχα. Ανάλογα με το πότε θα πέσει το Πάσχα κάθε χρόνο, όλος αυτός ο κύκλος που έχει σχέση των εορτών με το Πάσχα κινούνται άλλοτε μπρος και άλλοτε πίσω. Γι' αυτό και λέγονται κινητές. Το Πάσχα, ως γνωστόν, καθορίζεται σύμφωνα με την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και τους Αγίους Πατέρες μας μετά την Εαρινή Ημερία, που είναι 21 Μαρτίου, μετά την Πανσέληνο της Εαρινής Ημερίας, η πρώτη Κυριακή μετά την Πανσέληνο είναι το Πάσχα μας και κυμαίνεται σύμφωνα με τους όρους των Αγίων Πατέρων από 22 Μαρτίου μέχρι και 25 Απριλίου. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή λοιπόν θα καθοριστεί βάσει της Ιαρινής ημερίας και της Πανσελίνου, πρώτη Κυριακή μετά Πανσελίνου, πότε είναι το Πάσχα, αυτόματα καθορίζεται και πότε είναι η αρχή του Τριωδίου. Το Τριώδιο είναι μία περίοδο πριν την Μεγάλη Τεσσαρακοστή που αποτελείται από 4 Κυριακές. 3 εβδομάδες, 4 Κυριακές. Η πρώτη Κυριακή είναι η Κυριακή που ακούσαμε σήμερα στην Εκκλησία μας, η Κυριακή του Τελώνου και Φαρισαίου. Η δεύτερη Κυριακή είναι η Κυριακή του Ασώτου, η τρίτη Κυριακή είναι η Κυριακή της Απόκρεου και η τέταρτη Κυριακή είναι η Κυριακή της Τυρινής. Και μετά αρχίζει η Καθαρά Δευτέρα και έχουμε εισέλθει πλέον στο στάδιο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Ονομάζεται Τριώδιο διότι στην περίοδο αυτή η Εκκλησία μας χρησιμοποιεί ένα βιβλίο με ύμνους και τροπάρια και ακολουθίες, υμνολογικό βιβλίο, το οποίο περιέχει μέσα στις ακολουθίες των
εορτών αυτών, τρεις οδές. Ως γνωστόν, ο κάθε Άγιος όταν εορτάζει, ο κάθε κανόνας του Αγίου, περιέχει 9 οδές. Στην περίοδο αυτή του Τριωδίου, επειδή οι εορτές αποτελούνται από τρεις οδές και όχι από 9 που είναι τις άλλες μέρες, γι' αυτό πήρε τον τίτλο του, την επωνυμία του, Τριώδιο. Τρεις οδές. Τριώδιο. Γι' αυτό λοιπόν, από το βιβλίο αυτό το οποίο περιέχει τρεις οδές στις ακολουθίες, πήρε τον τίτλο, την επωνυμία όλη η περίοδος και ονομάστηκε περίοδος του Τριωδίου. Η περίοδος του Τριωδίου είναι αρκετά σημαντική για τον χριστιανό και είναι ένα στάδιο ετοιμασίας και προετοιμασίας, πνευματικό κυρίως και υλικό, όπως θα δούμε, διότι μας προετοιμάζει δια νηστείας, δια προσευχής και δια εγκρατείας να εισέλθουμε εις την Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μετά τη Μεγάλη Τεσσαρακοστή εις την Μεγάλη Εβδομάδα, όπου όλοι μας θα ζήσουμε νοητά τα σεπτά και Άγια Πάθη του Κυρίου μας. Περίοδος λοιπόν του Τριωδίου είναι περίοδος νηστείας, εγκρατείας, μάλλον όχι νηστείας, ας με συγχωρέσετε, όχι νηστείας ακριβώς, αλλά είναι περίοδος περισυλλογής και προετοιμασίας. Δηλαδή, η πρώτη εβδομάδα από την Τελών και ο Φαρισαίο μέχρι και την Κυριακή του Ασώτου, σύμφωνα με την κανονική διάταξη της Εκκλησίας μας, επιτρέπεται να τρώμε απ' όλα. Και Τετάρτες και Παρασκευές. Η δεύτερη εβδομάδα είναι η κανονική εβδομάδα όπως όλες οι εβδομάδες του χρόνου. Η τρίτη εβδομάδα πάλι μας επιτρέπει η Εκκλησία μας, μάλλον η τρίτη εβδομάδα που είναι η μεταξύ Απόκρεος και Τυρινής, επιτρέπονται όλα τα πράγματα να φάνε οι χριστιανοί εκτός από το κρέας. Γι' αυτό και λέγεται Κυριακή της Απόκρεως και της Τυρινής. Επιτρέπεται όλη τη βδομάδα και Τετάρτες και Παρασκευές η κατάλυση εις τυρό και οά, εκτός από κρέατος. Με συγχωρείτε. Επίσης όλα τα τροπάρια, η υμνολογία της Εκκλησίας μας, μας προετοιμάζει πνευματικά στην ταπείνωση, στην προσευχή, στην νηστεία, στην εγκράτεια. Γι' αυτό λοιπόν η περίοδος αυτή είναι περίοδος, επαναλαμβάνω, περισυλλογής, προετοιμασίας, πνευματικής, νηστείας, εγκρατείας και προσευχής. Και φυσικά η κάθε Κυριακή έχει τα δικά της διδάγματα και τα δικά της νοήματα. Όπως παραδείγματος χάρη, η Κυριακή σήμερα Τελώνου και Φαρισαίου μας δίνει το μεγάλο και σπουδαίο δίδαγμα της ταπεινώσεως και της προσευχής. Βλέπουμε τον Φαρισαίο, ο οποίος είχε μια υψηλή και μεγάλη ιδέα για τον εαυτό του, είχε περηφάνεια και ίση, να ταπεινώνεται και να τιμωρείται, να καταδικάζεται από τον Κύριό μας, παρόλο το ότι ήταν άμεμπτος και δίκαιος, όπως έλεγε ο ίδιος, ενώ από την άλλη πλευρά ο Τελώνης, ένας απλός, ένας αμαρτωλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος ο οποίος ζούσε μέσα στην αμαρτία, γεμάτος πάθη και αδυναμίες, να ταπεινώνεται ενώπιον του Κυρίου μας, να ζητάει το έλεος του, ο Θεός η λάστη με το αμαρτωλό, και να λαμβάνει πλουσιοπάροχα και άμεσα την δωρεά και την χάρη και τη συγχώρηση του Κυρίου μας. Και φυσικά οι άλλες και κάθε εβδομάδα και κάθε παραβολή έχει το δικό της δίδαγμα και το δικό της συμπέρασμα. Όπως πολύ σωστά επισημάνεται προηγουμένως, η περίοδος αυτή δυστυχώς έχει παρεξηγηθεί από τους περισσότερους ανθρώπους και ακόμη από ορισμένους χριστιανούς και αρχίζουν τα γλέντια στην περίοδο αυτή της Απόκρεω, τον Απόκρεω όπως την ονομάζουν, αρχίζουν τα γλέντια, οι διασκεδάσεις, τα ξεφαντώματα, οι διασκεδάσεις κλπ. Πράγμα το οποίο είναι απαράδεκτο για τους χριστιανούς. Όχι ότι ο χριστιανισμός καταδικάζει συλλήβδην την διασκέδαση και την χαρά την οποία προσφέρουν κάποια πράγματα στον άνθρωπο. Φυσικά και όχι. Πριν όμως, επειδή είναι περίοδος προετοιμασίας, δεν μπορούμε αυτή την περίοδο να διασκεδάζουμε και να γλιτάμε, όπως δεν μπορούμε σε μια περίοδο που θα πεθάνει ο πατέρας μας ή η μητέρα μας ή κάποιο αγαπητό και συγγενικό μας πρόσωπο εμείς να διασκεδάζουμε, παρόλο που δεν είναι κακό, κάποια σωστή, σεμνή και ποιοτική διασκέδαση και όχι κάποιοι χοροί άσεμνοι, κάποια τραγούδια ισχρά και άσεμνα κλπ.